Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 7 Δεκεμβρίου, και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις του δελτίου μας σε τίτλους. Έφτασε στην Αθήνα ο Τούρκος πρόεδρος μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Σε καλό κλίμα συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Πρωθυπουργό. Η θετική ατζέντα και τα αγκάθια των συναντήσεων Μητσοτάκη-Ερντογάν. Φρούριο η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, ντρόουν και ελικόπτερα. Μακελιό σε Πανεπιστήμιο του Las Vegas. Καθηγητής που είχε κάνει αίτηση για να προσληφθεί και δεν έγινε δεκτός, άνοιξε πυρ και σκότωσε 3 άτομα πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά. Πυροβολισμοί έπεσαν χθες το βράδυ και στις Βρυξέλλες με 4 τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εν όψη των Χριστουγέννων, ο καλύτερος συνοχός της χρονιάς μας προτείνει τα καλύτερα κρασιά για τα τραπέζια των εορτών. Τα ελληνικά κρασιά κερδίζουν έδαφος έναντι των εισαγόμενων. Βρίσκουμε καλά κρασιά σε οικονομικές τιμές. Ένα απαραίτητο συστατικό της καλοπέρασης των εορτών, καθώς ίνος εφραίνει καρδίαν. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι κοινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουμε την δυνατότητα λίγο αργότερα να δούμε ένα απόσπασμα από τις κοινές δηλώσεις τους. Νωρίτερα όμως ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την κυρία Κατερίνα Σάκελαροπούλου. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την συνάντηση που είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι αναγκαίο, περισσότερο ίσως από ποτέ, Ελλάδα και Τουρκία να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ευημερίας, για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, καθώς και για την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας προς όφελος και των δύο λαών μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στρατηγικό κονσέι τοπλάντας Τουρκία και Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır. Συνδέομαστε τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Βάγγελο Αρετέο, ερευνητή στο πρόγραμμα Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα κύριε Αρετέο. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής οι συναντήσεις εξελίσσονται έτσι σε θετικό κλίμα. Άλλωστε το έχει δηλώσει ο Τούρκος Πρόεδρος και χθες σε μια συνέντευξη που παραχώρησε, ότι έρχεται με φιλικές διαθέσεις. Να το πιστέψουμε, είναι ένας λύκος που φόρεσε προβιά και ήρθε. Είναι νωρίς νομίζω για να πούμε ακριβώς πού θα πάει αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε τελευταία περίοδο και κορυφώνεται σήμερα. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ταϊπ Ερντογάν έχει ανάγκη από μια καλή σχέση με τη Δύση και το μόνο μέτωπο στο οποίο μπορεί να έχει αυτή την καλή σχέση είναι στα ελληνοτουρκικά. Όλες οι άλλες σχέσεις που έχει είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με τις ΗΠΑ είναι βαθιά προβληματικές. Και έτσι βλέπουμε ότι στο διάστημα ενός έτους περάσαμε από τον Μητσοτάκης Γιώχ, τον φίλε μου Κυριάκο. Είναι μια καθαρά συγκυριακή πολιτική. Άλλωστε ο Ταϊπ Ερντογάν μας έχει συνηθίσει τα τελευταία πολλά χρόνια να κάνει διάφορες συγκυριακές τακτικές που δεν έχουν πολύ μεγάλο χρονικό βάθος. Έτσι ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον να δούμε μια διαφορετική στάση του Ερντογάν και όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τις δικές του ανάγκες τόσο στο εσωτερικό όσο στο εξωτερικό. Μας χρησιμοποιεί δηλαδή, λέτε, με έναν τρόπο προκειμένου να φιλιώσει με τη Δύση. Να αναθερμαθούν τις σχέσεις. Δίνει ένα μήνυμα μέσω της Ελλάδος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάθαμε λίγο νωρίτερα, πριν να μπούμε για το δελτίο μας, ότι έκανε ένα δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, του έδωσε ένα βιβλίο για τη Γάζα. Τι συμβολισμό έχει το συγκεκριμένο δώρο? Έχει αυτό το συμβολισμό ότι ο Τούρκος Πρόεδρος εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του ως ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου και στη συγκεκριμένη συγκυρία ως τον μόνο ηγέτη, όπως θεωρεί τουλάχιστον, που υπερασπίζεται τους Παλαιστίνιους και βεβαίως δείχνει και την μεγάλη απόσταση από την Αθήνα, η οποία όχι ότι δεν στηρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστίνιων, αλλά την τελευταία περίοδο έχει ταχθεί σαφώς υπέρ του Ισραήλ, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος έχει ξεκινήσει μια μετοπική σύγκρουση με το Τελαβίβ και κυρίως με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου.
Κυρία Αρετέο, θεωρείτε με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, με όλη την ιστορία και όλες τις εντάσεις που έχει προκαλέσει ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, κυρίως για το εσωτερικό, για το λαό του, για να τις πουλήσει το λαό του, μπορεί να βρεθεί ένας κοινός τόπος όπου θα μπορέσουμε οι δύο λαοί να συμφωνήσουμε και να συμπορευτούμε? Αυτό που μπορεί να βρεθεί είναι αυτά τα θέματα, σε θέματα χαμηλής πολιτικής, τα οποία είναι, τα ονομάζουμε μεν χαμηλής πολιτικής, αλλά είναι πολύ σημαντικά, που αφορούν την οικονομία και, και άλλους τρόπους συνεργασίας. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προβλέψουμε ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια σταθερότητα όσον αφορά τα μεγάλα ζητήματα και τις μεγάλες διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες. Φαίνεται κάτι τέτοιο να είναι δύσκολο την επόμενη περίοδο. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τον Μάρτιο του 24 ο Ταϊπ Ερντογάν έχει μπροστά του τις δημοτικές εκλογές, τις οποίες έχει δώσει μεγάλη σημασία, διότι θέλει να πάρει πίσω τις μεγάλες πόλεις από την αντιπολίτευση, κυρίως την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, και ενδεχομένως τότε να δούμε πάλι κάποιες διαφορετικές εκφράσεις και εκδηλώσεις στο εσωτερικό. Όλα θα εξαρτούν από το πώς θα διαμορφωθούν οι δυναμικές μέσα στην Τουρκία εν ώψη των εκλογών. Προς το παρόν οι δυναμικές φαίνεται να είναι θετικές για τον Τούρκο Πρόεδρο. Η αντιπολίτευση πηγαίνει σε εκλογές κατακαιρματισμένη και έτσι είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να καταφύγει πάλι σε έναν ακραίο εθνικισμό. Άρα αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είναι στοχευμένη η στρατηγική του, η τακτική του, προκειμένου, όπως είπατε, να παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο προς τη Δύση. Απλά εμείς είμαστε υποψιασμένοι τώρα, πια είμαστε καχύποπτοι, οπότε ακόμα και αν το γυρίσει τούμπα, δηλαδή επιστρέψει στην Τουρκία και ακούσουμε να λέει άλλα, πολύ πιθανό είναι και αυτό. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει. Βέβαια τώρα στην κυβέρνηση, κυρία, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο να το κάνει. Είδαμε επίσης ότι δεν επέμεινε για αυτή την επίσκεψη στη Θράκη, κάτι που δείχνει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν θέλει να αγγίξει ζητήματα ευαίσθητα, τα οποία μπορούν, ακριβώς, και τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Κρατάει χαμηλά την μπάλα λοιπόν για λόγους στρατηγικής, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες ώρες η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου εδώ στην Ελλάδα και θα ενημερωθούμε και για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αρετέο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε, με ενημερώνουν ότι έχουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να τις δούμε, παρακαλώ. Αισθάνομαι χρέος, ιστορικό χρέος, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να φέρουμε τα δύο κράτη δίπλα-δίπλα, όπως άλλωστε είναι και τα σύνορά μας. Μέχρι τώρα πετύχαμε οι σχέσεις μας να επανέλθουν σε ήρεμα νερά. Σήμερα, στο όνομα των επόμενων γενιών, οφείλουμε και οι δύο να χτίσουμε ένα αύριο όπου σε αυτά τα ήρεμα νερά θα φυσήξει και ένας ούριος άνεμος. Ένα αύριο ειρήνης, προόδου και συνεργασίας, δείχνοντας ευθύνη και ρεαλισμό, θέλω σήμερα να κοιτάξω στο μέλλον. Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μετά από το τέλος της μεγάλης πορείας για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Μολότοφ, κρότου λάμψης και χημικά έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, ενώ ομάδα γνώστων έβαλε φωτιά σε κάδους. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, σε 16 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και σε 14 στην Αθήνα. Μολότοφ, πετροπόλεμος, φωτιές και χημικά. Λίγο μετά τη λήξη της μεγάλης πορείας για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια. Η οδός Μπενάκη έγινε πεδίο μάχης. Από τη μία πλευρά οδοφράγματα, με φωτιές σε κάδους και πέτρες εναντίον αστυνομικών, από την άλλη απάντηση με χημικά και χειροβομβίδες κροτουλάμψης. Η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το σκηνικό εκρηκτικό, με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε πριν από 15 χρόνια ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Διαδηλωτές ταμπουρώνονται σε πολυκατοικία. Ακούγονται κρότη από σπάσιμο τζαμιών, ακολουθεί κυνηγητό και ρήψη χημικών. Βίντεο και φωτογραφίες αποτυπώνουν τη στιγμή που δημιουργούνται επεισόδια ανάμεσα σε φωτορεπόρτερ και αστυνομικούς των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ίδιων, δέχτηκαν ανέτια επίθεση από τους αστυνομικούς. Σκηνικό πολέμου και στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος της πορείας.
Τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης ξεκίνησαν όταν ομάδα περίπου 250 ατόμων πέταξαν μολότεφ και πέτρες προς αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Στην Αθήνα έγιναν 128 προσαγωγές και 14 συλλήψεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη 35 προσαγωγές και 16 συλλήψεις. Εκτός συνόρων τώρα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Πανεπιστημίου Πολη του Las Vegas όταν ένοπλος εισέβαλε μέσα σε σχολή και άνοιξε πυρ. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, πρόκειται για έναν καθηγητή ο οποίος είχε αναζητήσει δουλειά στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν είχε γίνει δεκτή. Στο Βέλγιο, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο των Βρυξελών από πυροβολισμούς. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο τρόμος ξύπνησε στην Πανεπιστημίου Πολη του Las Vegas μέρα μεσημέρι. Ένας ένοπλος εισέβαλε μέσα στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, γύριζε από όροφο σε όροφο και πυροβολούσε αδιακρίτως. Ο δράστης πρόλαβε να σκοτώσει τρεις ανθρώπους πριν πέσει και εκείνος νεκρός από τα πυρά των δύο αστυνομικών που τον εντόπισαν. Δράστης είναι ένας 67χρονος καθηγητής που είχε αναζητήσει δουλειά στο Πανεπιστήμιο και απορρίφθηκε. Ήταν 7.30 το απόγευμα όταν οι πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό στον εμπορικότερο δρόμο των Βρυξελών. Οι δράστες πρόλαβαν να διαφύγουν πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Βελγικής πρωτεύουσας. Ανάμεσά τους και μία βοηθός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάζεται για Σουηδό Ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Λεσουάρ, όμως επικρατέστερο σενάριο θεωρείται το ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με Βρυξέλλες και με τον δημοσιογράφο Διονύση Βυθούλκα. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ματίνα, από τις συννεφιασμένες Βρυξέλλες. Να πούμε ότι βρίσκεσαι εκεί σε δημοσιογραφική αποστολή εν όψη των ευρωεκλογών και ήσουν πολύ κοντά στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί, Διονύση. Τη στιγμή εκείνη, να πούμε την αλήθεια, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους δημοσιογράφους που βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο, ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και αμέσως μετά ακούσαμε σιρήνες από περιπολικά. Αντιληφθήκαμε ότι κάτι είχε συμβεί. Εκ των υστέρων μάθαμε και μέσα από τοπικές ιστοσελίδες ότι είχε συμβεί σε έναν από τους πιο κεντρικούς εμπορικούς δρόμους των Βρυξελών, στο σταθμό του μετρό Λουίζα. Για όσους έχουν ταξιδέψει στις Βρυξέλλες γνωρίζουν τον συγκεκριμένο σταθμό του μετρό. Είναι πολλά τα καταστήματα, τα εμπορικά που βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο, κάτι σαν την Ερμού, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ήταν ώρα που υπήρχε κόσμος έξω στους δρόμους. Κατά τύχη είχαμε βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο το αμέσως προηγούμενο βράδυ, κάνοντας εκεί βόλτα στην περιοχή. Εξ αρχής όλοι φυσικά θέλαν να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί, ωστόσο γρήγορα και οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμού μεταξύ συμμοριών, πιθανότητα διακίνησης ναρκωτικών και απέκλεισαν άμεσα το θέμα της τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε, Ματίνα, ότι τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης υπάρχει φυσικά ανησυχία αλλά και συναγερμός για μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση, κυρίως σε περιοχές όπου συχνάζονται πάρα πολύ τόσο κάτοικοι όσο και τουρίστες. Υπάρχει δηλαδή αυτή η ανησυχία. Από την άλλη όμως υπάρχει και κόσμος ο οποίος λέει ότι θέλουμε να απολαύσουμε τα Χριστούγεννα, δηλαδή να μπουν στο κλίμα. Σε αυτές τις πόλεις κιόλας, Διονύση, είναι ωραία στολισμένες, το γιορτινό κλίμα είναι πολύ έντονο. Είναι πολύ έντονο στην Grand Place, στη μεγάλη κεντρική πλατεία των Βρυξελών. Υπάρχει μάλιστα κατά τη διάρκεια του απογεύματος και ένα φαντασμαγορικό σόου από εικόνες και ήχους και φυσικά αυτό μαγνητίζει τα βλέμματα τόσο των κατοίκων όσο και των επιστημών, φυσικά των μικρών παιδιών. Οπότε λένε οι γονείς δηλαδή ότι θέλουμε να τα πάμε τα παιδιά μας και από εκεί πέταξε. Ναι, μεν λέει ανησυχούμε, δεν πηγαίνουν σε σημεία στα οποία μπορεί να υπάρχει. Βέβαια, γιατί θα επικράτησε και μια ανησυχία άλλη σήμερα. Θα είναι όλοι με σφιγμένη καρδιά. Πράγματι, Ματίνα, αλλά και απ' την άλλη λένε και οι άνθρωποι ότι κανείς δεν θα μας φυλακίσει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Θέλουμε να βγούμε έξω, θα πάμε να ψωνίσουμε, θα κινηθούμε, θα πάμε στις εργασίες μας, θα πάμε και στα αυτά τα λεγόμενα χριστουγεννιάτικα χωριά που έχουν ζητηθεί με κάποια ξύλινα περίπτερα. Αλλά παρόλα αυτά, όσο να είναι, υπάρχει κάθε φορά ο φόβος ότι κάποιος από τους λεγόμενους μοναχικούς λύκους θα μπορεί να κάνει κάποια επίθεση, στην οποία να την αποδώσει στα όσα συμβαίνουν ενδεχομένως στη Μέση Ανατολή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς βλέπουμε τον κόσμο να είναι διαρκώς έξω. Πηγαίνει στις δουλειές του, πηγαίνει στα καταστήματά του. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά στις Βρυξέλλες. Και φυσικά, όπως το ανέφερα και από τη στιγμή που το συγκεκριμένο γεγονός, το περιστατικό, το χθεσινοβραδινό, δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία. Οι άνθρωποι παρόλα αυτά μένουν σε επαγρύπνηση, ωστόσο συνεχίζουν κανονικά την ζωή τους εδώ στις Βρυξέλλες. Έτσι χρειάζεται, Διονύση, δεν μπορεί να μας φυλακίσει ο φόβος. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Προσεκτικά να γυρίσετε με το καλό. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Πάμε να δούμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου από το Μέγαρο Μαξίμου, παρακαλώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας τόσο μεγάλο το οποίο να μην μπορεί να επιληθεί. Αρκεί να κινηθούμε με καλή πίστη, να επικεντρωθούμε στη μεγάλη εικόνα και να μην γίνουμε από αυτούς που περνούν τη θάλασσα αλλά πνίγονται στο ποτάμι. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που έχει την ίδια αντίληψη και ο κύριος Μητσοτάκης. Ολοκληρώνοντας τα λόγια μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό Μητσοτάκη για την φιλοξενία του και εύχομαι οι συνομιλίες μας να βγουν σε καλό για τις χώρες και για τους δύο λαούς, τους λαούς μας. Επιστρέφουμε τώρα στην ελληνική πραγματικότητα και τον άδικο χαμό, την τραγική δολοφονία μιας νέας γυναίκας στη Σαλαμίνα. Με Αλεξή Σφαιρογυλαίκο και κάτω από ισχυρότατα μέτρα ασφάλειας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο 70χρονος που εκτέλεσε εν ψυχρό την 43χρονη σύντροφό του στη Σαλαμίνα. Μάλιστα, ο κινησμός του σοκάρει, γιατί παραδέχθηκε την αποτρόπαια πράξη του, δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας. Δήλωσε μάλιστα ότι δολοφόνησε τη γυναίκα γιατί την έπιασε να τον απατά και από τη στιγμή που δεν μπορούσε να την είχε εκείνος, δεν θα μπορούσε να την είχε κανένας. Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε λίγα λεπτά μετά από τη δολοφονία να έχει περάσει από τη Σαλαμίνα απέναντι στο Κερατσίνι, όπου έπινε καφέ σαν να μην είχε συμβεί κάτι. Γιατί τη σκοτώσατε? Το έχετε μετανιώσει. Το έχετε μετανιώσει. 12 ώρες μετά τη δολοφονία της Γεωργίας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 70χρονο στο Κερατσίνι. Μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο είχε κλέψει μετά τον ανηλαιή ξυλοδαρμό της την περασμένη Παρασκευή. Ο δράστης της τυγερής γυναικοκτονίας μεταφέρθηκε στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Πειραιά, όπου κοινικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του με κυνηγητική καραμπίνα μέσα στο σπίτι της μητέρας της. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ήταν προκλητικός και αμετανόητος. Την έπιασα με άλλον. Τρελάθηκα και αποφάσισα να τη σκοτώσω. Αν δεν την έχω εγώ, δεν θα την έχει κανένας άλλος. Σχεδόν μία ώρα μετά τη δολοφονία της άτυχης Γεωργίας, όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο, ο δράστης πήγε στο Κερατσίνι σε γνωστό του στέκι για να πιει καφέ. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μιλάγαμε εκεί πέρα τίποτα, ούτε να δω κάτι διαφορετικό. Έμεινε εκεί 4 ώρες. Μίλησε με τον ιδιοκτήτη, χαιρέτησε και έφυγε. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, η μητέρα της Γεωργίας ειδοποίησε την αστυνομία, ζητώντας απεγνωσμένα να στείλουν περιπολικό στο σπίτι. Η απάντηση, όπως λέει, ήταν: ελάτε από εδώ. Μου είπανε: πάρτε την και φέρετε από εδώ να κάνετε μήνυση. Σας τους ξαναπαίνω πάλι. Ζητάω βοήθεια, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω εκεί που θα πάω. Πάλι αρνήθηκαν να παρουσιαστούν οι άνθρωποι και πήγα πάλι κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα. Ο αξιωματικός υπηρεσίας αυτό το βράδυ δεν έκανε τον κόπο να ζυγώσει κοντά, δηλαδή το παιδί σε τι κατάσταση βρισκόταν. Έγινε το συμβάν. Είπαν ότι δεν είχαν διαθέσιμο περιπολικό, ότι έπρεπε η αδερφή μου να πάει εκεί. Παρόλο που τους είπε ότι δεν μπορώ να περπατήσω και μου συμβαίνει αυτό, την πήρε η μαμά μου, την πήγε στο κέντρο υγείας να την περιθάλψουν. Μία γυναίκα το βράδυ της Παρασκευής τηλεφώνησε σε πανικό, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει στους αστυνομικούς τι έχει συμβεί. Ανέφερε ότι έχει χτυπηθεί το παιδί της, προφανώς ήταν η μητέρα του θύματος. Τη ζήτησε ο αξιωματικός υπηρεσίας να του πει πού ακριβώς βρίσκεται ή τουλάχιστον έρθει στο τμήμα και το ανέφερε ότι έρχομαι εγώ από εκεί. Όπως περιγράφει η μητέρα της άτυχης Γεωργίας, ο 70χρονος, και ενώ είχε εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης και γίνονταν έρευνες για τον εντοπισμό του, κυκλοφορούσε ανενόχλητος, ενώ μάλιστα δούλεψε και ως οδηγός σε πούλμαν. Και πρόσθεσε ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν για δομές όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο κακοποιημένες γυναίκες. Λοιπόν, η αστυνομία τι έκανε όλα αυτά, αυτός πώς βγαίνε? Πήγαινε, έμπαινε, πήγαινε Κερατσίνι, γύριζε, έμπαινε μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη, στο φεριμπότ πώς περνούσε. Εκείνοι δηλώσανε ότι μας δώσανε χαρτί να πάει το παιδί σε κάποια δομή. Δομή στη Σαλαμίνα δεν υπάρχει, ούτε και χαρτί μας δώσανε. Η Γεωργία είναι η έκτη γυναίκα μέσα στο 2023 που δολοφονείται από τον σύντροφό της. Μεγάλος είναι ο θυμός αλλά και στεναχώρια που αισθανόμαστε όλοι μας για τον βασανισμό και τελικά το χαμό του Όλιβερ, του σκύλου από την Αράχοβα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, αφού ο δράστης, ο οποίος παραμένει ακόμη ασύλληπτος, τον κακοποίησε σεξουαλικά με αιχμηρό αντικείμενο. Την ίδια στιγμή φουντώνουν οι καταγγελίες, κυρίως από τη φιλοζωική κοινότητα, ότι υπάρχουν προσπάθειες να συγκαλυφθεί το γεγονός και να μην βρεθεί ποιος είναι ο δράστης και ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το τραγικό, δυσάρεστο γεγονός. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και μέρες έχει προκύψει ένα κύμα μποϊκοτάζ. Οι τουρίστες ακυρώνουν τις κρατήσεις που είχαν κάνει στα ξενοδοχεία της Αράχοβας μέχρι να συλληφθεί αυτός που το έκανε.
Δεν αφήνω τίποτα, θα το πάω μέχρι τέλος. Πρέπει να βρεθεί ο εγκληματίας, πρέπει να βρεθεί αυτός που το έχει κάνει σε αυτή τη κλειστή την κοινωνία, εδώ που έχω ζήσει και έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, που όλα τα χρόνια μου τα ζω εδώ πέρα. Οργή και θλίψη για τον άγριο βασανισμό και κακοποίηση του Χάσκη στην Αράχοβα που οδήγησε στο θάνατό του. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι καταγγελίες για προσπάθεια συγκάλυψης. Η ομερτά που επικρατεί είναι απίστευτη, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας εγκληματίας κυκλοφορεί εκεί ανάμεσά τους και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μόλις ακύρωσαν 5 άτομα για Ράχοβα που ζηρίχει. Το έκαναν αμέσως μόλις τους πληροφόρησα για τον Όλιβερ. Κατάλαβα ότι έχει μαρτυρήσει αυτό το σκυλάκι στα χέρια εκεί που βρισκόταν. Έχει αιμορραγία. Ήταν σε αθλία κατάσταση. Έπειτα μου τα επιβεβαίωσε και η κτηνιατρός μου. Για ένα σοκαριστικό απάνθρωπο έγκλημα κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητώντας από την τοπική κοινωνία να βοηθήσει να συλληφθεί ο δράστης. Εάν στην κοινωνία μας υπάρξει υπόνοια της συγκάλυψης, η Αράχοβα θα πληρώσει βαρύ τίμημα ως προορισμός. Ό,τι που ενδιαφερόμαστε και είμαστε συνοργισμένοι και θέλουμε να βρεθεί, αν υπάρχει ένοχος, είμαστε εμείς, γιατί μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να κυκλοφορεί κανένας άνθρωπος που είναι ένας τέτοιος, εμείς περιμένουμε να βγει. Ούτε συγκάλυψη, ούτε τίποτα υπάρχει. Που μιλάνε γενικά για τις Αραχοβίτες, λες, και εκπροσωπούν όλοι οι Αραχοβίτες. Αν είναι άνθρωπος αυτό το τέρας που έκαμε αυτά, ή αν είναι κάποιο άλλο ζώο, εκπροσωπούν όλοι οι Αραχοβίτες το ζώο. Ή όλα τα συναισθήματα των Αραχοβιτών είναι αυτά. Προς Θεό. Εντύπωση έχει προκαλέσει η διαφορετική γνωμάτευση των κτηνιάτρων της περιφέρειας Βιωτίας που αναφέρουν ότι ο Όλιβερ δεν υπέστη κακοποίηση με αιχμηρό αντικείμενο, κάτι που έχει καταγραφεί με σαφήνεια στην αρχική έκθεση. Τόσο σκληρό περιστατικό και που να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση ήταν η πρώτη φορά. Ο δράστης θα αντιμετωπίσει ποινή κάθριξης έως και 10 χρόνια και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ. Συνδέομαστε λοιπόν τώρα με την καρδιά της Αθήνας, με την Οδό Βουλής, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Άρη Σκλαβενίτη, τον καλύτερο ενοχό 2016-2019-2023. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα σας. Τι κάνατε? Καλά, δυστυχώς κάποιων τεχνικών δυσκολιών σήμερα δεν μπορούμε να σας έχουμε, μαζί μας μέσω Skype. Θα ακούμε τη φωνή σου, θα μας μεταδώσεις τις γνώσεις σου. Λοιπόν, καλύτερο συνοχός, ένα επάγγελμα που μέχρι πολύ πρόσφατα, Άρη, δεν το γνωρίζαμε. Τώρα πια κάθε εστιατόριο, κάθε καλό εστιατόριο έχει έναν συνοχό που συμβουλεύει τον κόσμο για τα κρασιά. Εσύ πώς επέλεξες να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο, αυτή τη ρότα? Η αλήθεια είναι ότι ο ενοχός είναι ένα επάγγελμα που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 90, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει σαν επάγγελμα. Εγώ ξεκίνησα λίγο τυχαία. Η μητέρα μου τότε, όταν έδινα πανελλήνιες, με είχε στείλει σε ένα δάσκαλο σχολικού προσανατολισμού και κάπως έτσι, σημειώνοντας το μηχανογραφικό τελευταία στιγμή, το δήλωσε αυτή και όχι εγώ, χωρίς να το γνωρίζω. Οπότε πέρασα στη σχολή και μετά σιγά σιγά είδα ότι είναι κάτι που ήταν, αρέσει, ήταν λαχείο δηλαδή. Το ένστικτο έτσι και η επιλογή της μητέρας σου εξασφάλισε όλο σου το μέλλον. Ναι, αυτό που λένε η Ελληνίδα μάνα, σε μένα λειτουργήσε 100%. Η Ελληνίδα μάνα λοιπόν τα κατάφερε καταπληκτικά, καθώς είσαι πολύ βραβευμένος και είναι ένα επάγγελμα το οποίο όχι μόνο απολαμβάνεις, αλλά το καλό είναι ότι το ζει και ο κόσμος, το χαίρεται και ο κόσμος μαζί με σένα. Γιατί αυτό είναι, επιλέγετε για τον κόσμο ό,τι καλύτερο μπορείτε να του προσφέρετε. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο, ανεξάρτητα το επίπεδο γνώσης που έχει στο κρασί, να απολαμβάνει αυτό το οποίο εσύ του δίνεις ή να του δώσεις να γνωρίσει κάτι καινούριο, είναι κάτι που μας τροφοδοτεί και εμάς με ενέργεια και όρεξη για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τόσο καλά. Άρη, είστε με έναν τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ενοχό ή ψυχολόγοι? Δηλαδή πρέπει λίγο να παρατηρήσετε το κοινό σας, αν για παράδειγμα έχει έρθει ένα ζευγάρι, μια μεγάλη παρέα, να ξεχωρίσετε, να ψυχολογήσετε μάλλον την περίσταση, τη διάθεσή τους, την όρεξή τους για το κρασί. Η αλήθεια είναι ότι ένας ενοχός ή στην πραγματικότητα είναι ένας μία από τις ιδιότητες του είναι να μπορέσει να πουλήσει κρασί. Οπότε το να δεις αν είναι ας πούμε, κάποιο anniversary με την κοπέλα σου ή τη γυναίκα σου, αν θες να γιορτάσεις κάτι στην εταιρεία σου,
αν είναι εταιρικό ή προσωπικό το συγκεκριμένο. Σίγουρα μπορεί να σε βοηθήσει στον τρόπο τον οποίο θα μπορέσει να πλασάρει στην οποιαδήποτε πώληση. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπει στην ψυχολογία του πελάτη, να τον ρωτήσει τι είναι αυτά που του αρέσουν, είτε έχει να κάνει, όχι απαραίτητα με το κρασί. Μπορεί κάποιο να του αρέσουν τα πικρά ποτά ή τα ξινά ποτά, ή κάποιο συγκεκριμένα να πίνει τον καφέ του πολύ γλυκό. Γενικά όλες αυτές οι διατροφικές του συνήθειες είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν εμάς στο πώς να επιλέξουμε ένα κρασί το οποίο του αρέσει. Άρα πρέπει να είστε πολύ παρατηρητικοί, να προσέχετε κάθε λεπτομέρεια και να την αποκρυπτογραφείτε με έναν τρόπο. Σωστά. Τώρα ήθελα λίγο να μας πεις πού κατατάσσονται τα ελληνικά κρασιά, τα οποία από τις λίγες γνώσεις που διαθέτω θεωρώ ότι έχουν κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά σε σχέση έτσι με το διεθνές στερέωμα και σε σχέση με τα εισαγόμενα κρασιά, πού βρίσκονται, Άρη? Τα ελληνικά κρασιά αρχικά πάνε πολύ καλά. Την τελευταία 15ετία, 20ετία έχουν ανέβει επίπεδο και ποιοτικά, αλλά και στη θέση τους εκτός Ελλάδος. Κάθε φορά έχει να κάνει με τι το συγκρίνεις. Δηλαδή, αν το συγκρίνεις με τους leader του κρασιού που είναι η Ιταλία, η Ισπανία, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης, η αλήθεια είναι ότι και σε κομμάτι ποσότητας κρασιού, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και σε κομμάτι ποιότητας, είμαστε πίσω. Αλλά αν το συγκρίνεις με χώρες που έχουν τη δικιά μας έκταση ή τη δικιά μας παραγωγή. Άρα δηλαδή, ας πούμε, ανώμια μεγέθη δεν συγκρίνονται. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να συγκριθούμε με τη Χιλή ή με τη Γαλλία. Σκεφτείτε, ας πούμε, τώρα ότι το Μπορντό, μόνο μία περιοχή στη Γαλλία, βγάζει, ξέρω εγώ, όσο κρασί βγάζουμε εμείς στην Ελλάδα ή ακόμα περισσότερο από ό,τι βγάζουμε εμείς στην Ελλάδα. Έχει μία εξειδίκευση που εκ των πραγμάτων δίνει στο κρασί ένα προβάδισμα έναντι των υπολείπων. Ναι, το δικό μας προβάδισμα είναι αυτό που έχουν πάρα πολλές χώρες και άλλες χώρες, οι γηγενείς ποικιλίες. Δηλαδή αυτό που πρέπει εμείς να βγάλουμε προς τα έξω είναι οι δικές μας ποικιλίες. Οι ελληνικές ποικιλίες. Και αντίστοιχα οι περιοχές οι οποίες είναι αυτές που παράγουν αυτά τα κρασιά. Άρη, μπορούμε να βρούμε ένα καλό ελληνικό κρασί, οικονομικό, δηλαδή με 7-8 ευρώ? Και γιατί το ρωτώ? Γιατί στο Παρίσι, για παράδειγμα, αλλά πάλι συγκρίνω ανώμια μεγέθη, μπορείς να βρεις καλά κρασιά αρκετά οικονομικά. Υπάρχουν πολύ καλά κρασιά σε αυτές τις τιμές, κρασιά δηλαδή τα οποία είναι πολύ ποιοτικά. Απλά όσο πιο χαμηλά, ας το πούμε, πέφτεις στην τιμή, τότε ξεκινάει, ας το πούμε, ένας υπολογισμός. Πόσο κάνει μια φιάλη, πόσο κάνει το καψίλιο, πόσο κάνει ο φελός, το κυβότιο, η μεταφορά του. Οπότε όσο αυξάνονται αυτά τα έξοδα, ξεκινάμε και μιλάμε για κάποια κρασιά τα οποία το πραγμάτων, η ποιότητά τους, η ποιότητα του σταφυλιού τα οποία προέρχονται, μπορεί να μην είναι πολύ καλή. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι νέοι αμπελώνες, όπου ο παραγωγός δεν θέλει να τους βάλει στο ακριβό κρασί. Αυτό είναι, ας πούμε, το αισιόδοξο, το καλό, το ελπιδοφόρο το σενάριο. Ναι. Οπότε το δίνει στην αγορά έτσι σε μια πιο προσιτή τιμή για να πιάσει, για να το μάθει ο κόσμος. Βασικά, μέχρι να φτάσει ο αμπελώνας σε μια ηλικία όπου να βγάζει αρκετά ποιοτικό σταφύλι, το χρησιμοποιεί σε άλλα του κρασιά. Επίσης, υπάρχουν κρασιά που μπορεί να χρησιμοποιείς δεύτερες ή τρίτες πιέσεις, ή ο παραγωγός ακόμα να αγοράζει και σταφύλι σε πολύ χαμηλή τιμή ή έτοιμο κρασί. Τώρα, Άρη, θα σε ρωτήσω κάτι που ξέρω ότι ενδέχεται να σε εκνευρίσει, όπως εκνευρίζει όλους τους συνοχώους, για το χύμα, το κρασάκι, το ελληνικό που πίνουμε ενίοτε στις ταβέρνες. Ποια είναι η άποψή σου, το εμπιστευόμαστε? Κοιτάξτε, ένα πολύ μεγάλο και βασικό κομμάτι στο χύμα κρασί. Δεν είναι κακό κάποιος άνθρωπος να πάρει χύμα κρασί, αλλά τι γίνεται? Υπάρχει το χύμα κρασί αχνός του προέλευσης και το χύμα κρασί επώνυμο. Σωστά. Όταν κάποιος επώνυμα πουλάει χύμα κρασί και γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραγωγός, οπότε μπορούμε να κάνουμε tracking στο προϊόν, εκεί ξεκινάμε και είναι ένα άλλο κομμάτι. Ενώ το κομμάτι του ότι απλά εμφιαλώθηκε ένα κρασί σε ασκό και αυτό δόθηκε χωρίς να ξέρουμε πού προέρχεται και ποιος το αγόρασε. Άρα είναι αμέσως λες σαν αμφιβόλου ποιότητας. Δηλαδή είναι τα κρασιά εκείνα που μπορεί να τα πίνουμε και την επομένα ξυπνάμε έπονο κεφαλιασμένοι.
Ακριβώς. Πάρα πολλές φορές το χύμα κρασί μπορεί να περιέχει πολύ περισσότερα πρόσθετα και ας το πούμε αυτό εισαγωγικά μπορεί κάποιοι να ονομάζουν χημικά από ότι ένα φιαλωμένο κρασί. Ξεκινώντας από το κομμάτι ότι δεν υπάρχει έλεγχος και είμαστε στην καλή θέληση του ανθρώπου. Ωραία, και επειδή Άρη χρειάζεται να κλείσουμε, δώσε μας έτσι 2-3 tips ποια κρασιά προτιμάμε για τα Χριστούγεννα. Για τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε κρασιά λίγο περισσότερο all around, γιατί θα έχουμε αρκετές παρέες οι οποίες μπορεί να μην είναι ολινόφιλοι. Οπότε ποικιλίες όπως θα μπορούσε να είναι μια μαλαγουζιά για ξεκίνημα στο βράδυ σαν welcome, ή ένα σύρτικο στη συνέχεια με τα κυρίως πιάτα, ή ένα ξινόμαυρο αν θέλουμε να πάμε. Πιο μαλακά κρασιά δηλαδή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ξινόμαυρο δεν είναι τόσο μαλακό. Η μαλακουζιά είναι πιο μαλακή. Το ασύρτικο είναι μια λίγο πιο όξινη ποικιλία. Το αγιοργήτικο είναι μια μαλακή ποικιλία όπου θα μπορούσε να πιει, ναι. Και από εκεί και πέρα, αν πάμε σε γλυκά κρασιά, μπορούμε είτε κάποια πολύ ωραία μοσχάτα. Άρη, θα τα πούμε σίγουρα πριν τις γιορτές ξανά για να σε έχουμε και εικόνα. Σήμερα έτυχε να έχουμε αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.